Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είναι με μεγάλη χαρά απόψε που φιλοξενούμε εδώ στη συντροφιά μας την αγαπημένη την Μαριάννα Μπαφίτη, την οποία την έχουμε γνωρίσει και προηγουμένως, η οποία είναι ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Και μαζί μας σήμερα είναι και ο Λουκάς Ιωάννου, ο οποίος είναι συνεργάτης της Μαριάννας, συναγωνιστής, και συμπαραστάτη των αγώνα τη Μαριάννας. Αφορμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι μία διαμαρτυρία ενίδη θεατρική παραστάσεω, διστοπική εκδοχή από τη Μαριάννα Μπαφίτη, η οποία θα γίνει την 1η Οκτωβρίου 2023, δηλαδή το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2023, στις 7.30 το βράδυ, στο Θέατρο Δέντρο, 44 ενότητο στη Λευκοσία, η οποία έχει διάρκεια μόνο 45 λεπτά. Για κρατήσεις είναι ο αριθμός 781-80, η είσοδος είναι ελεύθερη. Το διοργανώνει η πολιτισμική Οργάνωση Νεόφυτος. Πώς το λες τα ελληνικά, Μαριάννα μου? Οργάνωση Πολιτισμού Αναπηρίας Νεόφυτος. Μάλιστα. Η Οργάνωση Πολιτισμού Αναπηρίας Νεόφυτος. Θα βάλω στη... στο τέλος του βίντεο την πρόσκληση για να τη δείτε. Χαίρετε. Γεια σου, Μαριάννα. Γεια σου, Λουκά. Χαίρετε. Χαίρετε. Θα να θα... 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 ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη φιλοξενία. Γιατί δικά για αυτήν. Ειδικά για αυτή, γιατί έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ με τον Λουκάν να προωθήσουμε α, το δρόμενο αυτόν και δυστυχώ δεν έχουμε δεχτεί καμία θετική ανταπόκριση από τα μύτια και από άλλους φορείς που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν α, το διαφημιστικό αυτό. Φαίνεται ότι οτιδήποτε περιέχει τη λέξη διαμαρτυρία μας ενοχλεί. Okay. Λουκά, θέλει να μα πει. Θα... Ε, ε, λέω οκ, okay, παίρνω μια ανανάσα και θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Δεν σε, σε ακούω. Απλώ θέλω έτσι λίγο να μπούμε ε, ε, πιο οργανικά μέσα στη συζήτηση. Θέλει να μα συστηθεί, Λουκά μου. Ναι, γεια σα, Μολουκά Ιωάννου. Ε, είμαι μαζί με τη Μαριάννα ε, συνεργάτη και όχι μόνο εννοείται. Ε, ε, έχουμε ήδη παρουσιάσει το Dystopia El Paradiso, το Dystopia Inferno, τι ιστορίε τη αναπηρία Σ, ε, υπό, υπό την αιγίδα της Νεόφυτος, ε, ε, βασικά. Και τώρα παρουσιάζουμε το καινούριο κομμάτι της Μαριάννας, το οποίο είναι η διαμαρτύρια, η δυστοπική εκδοχή. Κάμου, ε, ε, είσαι ναι. σκηνοθέτης εσύ, δεν είναι. Εγώ είμαι εικαστικός, ναι, οπότε ε, με performance art, βασικά, στα τα μου. Οπότε επιμελούμε σκηνοθετικά το συγκεκριμένο, γιατί δεν είναι ακριβώ θέατρο, όπω ήταν τα προηγούμενα που είδε. Ε, σε συνεργασία με την οικαστικό Ρεβέκ Κατάκη, που τη λέμε Σόνη, η οποία επιμελείται των ήχων, ε, και τον Ιωάννη Σχίζα, που έκανε επιμέλεια μουσική, και η Ρεβέκα και εγώ επίση κάνουμε και δύο βίντεο installations ε, στη σκηνή, σε συνεργασία. Ε, όπου η Μαριάννα στην πραγματικότητα θα κάνει έναν έτσι λίγο πιο art performance, θα σα το πω, σε σχέση με προηγούμενε παραστάσει. Ε, έχει μια σχέση με το δυστοπία, το, το inferno, στο, στο, τεχνικό κομμάτι. Αλλά τούτο είναι μια δημιουργία γραμμένη από την Μαριάννα και εμεί, α πούμε, η υπόλοιπη ομάδα. Έρχομαστε να δώσουμε μια εικόνα σε μια θεατρικότητα, σε μια πιο εικαστική προσέγγιση σε αυτό το κομμάτι, γιατί ασχολούμαστε κυρίω με τον πολιτισμό. Και θέλουμε όλα να έχουν τούτη τη γλώσσα, ακόμα και αν είναι διαμαρτυρία. Ε, εδώ να πω ότι θα μεταδίδεται ζωντανά από τα social media τη Οργάνωση Πολιτισμού τη Αναπηρία Νεόφιτος η εκδήλωση και θα πάρω το βίντεο να το ανεβάσω και στο κανάλι μα στο YouTube μετά που θα τελειώσει λόγω του ότι υπάρχει αρκετό κόσμο που παρακολουθεί τα βίντεο που δεν είναι στην Κύπρο, είναι στην Ελλάδα. Οπότε θα το. με την άδεια σα, να, να το ανεβάσουμε για να, να υπάρχει και στο YouTube. Εννοείται, εννοείται. Μάλιστα. Και Λουκά, όπω μα έχει πει. Ε, συμμετείχε σε ενεργά και ο Ιωάννης ο Σχίζας που γράφει τη μουσική ναι, έκανα μια στις... επιμέλεια αυτή τη φορά, σε το συγκεκριμένο. Ναι, και μια καινούργια κοπέλα, η Ρεβέκα Ωραία, ωραία. Αυξανόμαστε σιγά σιγά. Ναι. Είναι η έδρα σας, λέμε, σώστον περισσότερο. Η Αδάνα των περισσότερων εκτό από τη Μαριάννα που ψυχικά και τη Μαριάννα είναι η Λεμεσό. Καταλαβαίνω. Είμαι από τη Λεμεσό, Μαριάννα μου, ενώ γεννήθηκε στη Λεμεσό, ναι. Και μεγάλο σα τη Λεμεσό, ναι, αλλά δεν είσαι πρόσφυγα. είσαι πρόσφυγα. Όχι, δεν είμαι πρόσφυγα ah. εγώ. <laughs> Ο Παλαιμεσό είναι ανάπηρο τη εισβολή από την, ah, okay, από την okay. είμαι μια λεμεσανή εγκλωβισμένη στη Λευκοσία. Ζω το απίθυμενο δράμα. Ω μία παθήτηση θα ζω στα βουνά τη Λευκοσία, σε καταλαβαίνω. Χρειά από τη θάλασσα. Αυτό. Δεν την βλέπουμε πλέον σύλλα πέσω, αμένα ανησυχάτε. Έβλεπε τη θάλασσα, ρά. Όχι. Και πολύ ψηλά κτίρια τα οποία κρύβουν τη θάλασσα. Ναι. Εγώ νομίζω δεν έμεινε από Λεμεσό. Λεμεσό που και ερωτεύτηκα και θα ήθελα να επιστρέψω σε αυτήν δεν υπάρχει. Δεν ναι, περιμένουμε, ναι. δεν θα μπορούσε να νοικιάσει ούτω ή άλλω τώρα. Ακριβώ. <laughs> τα νοικία είναι στο Θεό τηλεμεσών. Είναι... Εξ ορισμού <laughs> δεν μπορώ να επιστρέψω στη Λεμεσό. Και να ήθελα δεν μπορώ. Ναι. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνομαι, Μαριάννα, ότι ε, το κομμάτι αυτών τη διαμαρτυρία συνδέεται και με μια διεκδίκηση που έκαμε όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για του υπόλοιπου ανθρώπου με αναπηρία σε σχέση με κάποια οικονομικά δικαιώματα που έχεις από την Πολιτεία, το οποίο όμως δεν εισακούστηκα. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Γιατί είχαμε φιλοξενήσει και όταν είχες ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, η οποία δυστυχώς δεν έχει ευωδοθεί. Όχι. Ε, δυστυχώς για όλους εμάς. Α, θέλω να πω κάτι. Ότι αυτή η διεκδίκηση δεν είναι τωρινή. Έχει ξεκινήσει επί... Uh, τη Μακαρίτησα, uh, τη uh, Υπουργού Εργασία, Ζέτα uh, Είχα συναντήσει την Υφυπουργό uh, Κοινωνική uh, Πρόνοια uh, uh, επί διακυβερνήσεω Αναστασιάδη και την uh, τωρινή Υφυπουργό Κοινωνική Πρόνοια. Άλλα ξένη Υφυπουργό τώρα. <laughs> ναι. Okay. Ε, δεν χρειάζεται να... <συρίζεται> όχι, όχι, Απλώ <φιλότα>, ναι. <συρίζεται> <Α>, απλώς <συρίζεται> για όσους μας παρακολουθούν από την Ελλάδα, είχαμε μία δεκαετία διακυβέρνησης του Πρόεδρου Αναστασιάδη και τώρα ο νέος Πρόεδρος είναι ο κ. Νίκος Χρυστοδουλίδης. Έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Άρα έχουν αλλάξει και οι υφυπουργοί στα υφυπουργεία, φυ... προφανώς. Έχει αλλάξει το κυβερνητικό σχήμα. Το μόνο που άλλαξε κατά μένα, ναι, το έχω πει ε, ω Μαρία, μπορώ να εκφέρω ε, γνώμη. Βεβαίω, είσαι, και δικαιούσε να έχει την τη δική σου πολιτική άποψη και δικαιούσε να έχει και βήμα για να εκφράζει την πολιτική σου άποψη. Ευχαριστώ πολύ, θα κλάμε. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και δεν είμαι σίγουρη πόσοι απομείναμε. Ελεύθεροι. Λοιπόν, συνεπώ, ε, θέλω να σημειώσω δι... ότι. Αυτή τη συζήτηση, την, την κουβέντα, εγώ θα την, θα την ανεβάσω και στο facebook και στο instagram αλλά ε, στο κανάλι μου στο youtube που θα ανέβει ε, πρωταρχικά ε, είναι μια κοινότητα ψυχοεκπαιδευτική στην οποία υπάρχουν αρκετοί ελεύθεροι άνθρωποι και θεωρώ ότι yeah. δεν πρέπει να χανούμε την ελπίδα μας και ε, γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι και συνεχίζετε και εσείς τις δράσεις σας γιατί μπορεί ο καθένας από μας να συμμετέχουμε στη μαγιά για να αλλάξει κοινωνία. Και η αλλαγή γίνεται από το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Από τον καθένα μας ξεχωριστά. Σαφώς θα ήταν εξαιρετικά τα πράγματα εάν άλλαζαν οι θεσμοί, θα ήταν εξαιρετικά τα πράγματα εάν ε, έμπαινε μέσα στο curriculum και της εκπαίδευσης και της παιδείας και της πολιτικής... Ε, και του πολιτικού γραμματισμού μία προσέγγιση ανθρωπιστική βασισμένη πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει, αλλά δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε. Η γνώμη μου. Και να τη συμμερίζομαι, θέλω να σου πω ότι τα δικά σου βιώματα που δεν περιορίζονται μόνο στην Κύπρο, όπως τα δικά μου πλέον εξαιτία τη αναπηρία, πιθανότατα να είναι Uh, να γεννούν μεγαλύτερη ελπίδα. Uh, προσωπικά, αισθάνομαι ότι uh, η Κύπρος, ο κυπριακός λαός, βιώνει μια τάση... Uh, εσωστρέφειας, όπως υπόθηκε και για ένα κόμμα τελευταία. Uh, δηλαδή, είναι ένας λαός ο οποίος uh, φοβάται να εκδηλώσει Uh, στεναρά γνώμη και άποψη και να την υποστηρίξει. Εκτός αν αυτό φυσικά αφορά οτιδήποτε άσχετο uh, στα social media κτλ. Βουλή ε... Μαριάννα, ως μικροκοινωνικός επιστήμονας, ότι αυτό είναι φαινόμενο της εποχής ή είναι κάτι το οποίο έρχεται από την τουρκοκρατία και καλά κρατεί. Δεν είμαι σίγουρη για τον ραγιαδισμό που περιγράφεις, γιατί περιγράφεις τον ραγιαδισμό στην ουσία μια στάση ζωή μίζερη και υποταγμένη στην όποιαν εξουσία. Ναι. Δεν είμαι σίγουρη ότι ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε παλιότερα και το έχουμε τώρα. Ίσως τώρα λόγω των πλατφόρμων, τώρα λόγω των social media, των κοινωνικών δικτύων και λόγω του ότι υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες που μπορεί ο κάθε ένα άνθρωπο προσωπικά να εκφράσει τι απόψει του, τώρα μου μπορεί να φαίνεται πιο έντονο. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν υπήρχε πριν. Δεν ξέρω η δική μου η, η ναι. άποψη, η οπτική. Δηλαδή, δεν mm -hmm. θεωρώ mm -hmm. ότι οι yeah. Κύπροι ω λαό χαρακτηριζόμαστε από ιδιαίτερων δυναμισμών, τουλάχιστον από τον καιρό που θυμάμαι εγώ, τον εαυτό μου, που είμαι χρονών. Υπάρχει μια να... συλλογική συνείδηση η οποία παραπέμπει σε ραγιατισμό. Ραγιατισμό, νομίζω, είναι το πρόβλημα. Ραγιατισμό, δηλαδή δεν αναγνωρίζουμε ω λαό συνολικά, αλλά και οι περισσότεροι από εμά, όχι όλοι, σε ατομικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, ότι έχουμε δυνάμει. Θεωρούμε ότι δεν μπορώ να αλλάξω τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορώ να πάω κοντρα. Δεν έχει νόημα να πάω κοντρα. Ενώ αν όλοι οι άνθρωποι που σκέφτονται ότι δεν έχει νόημα να, να πάω κόντρα, έβρισκαν νόημα στο να πάνε κόντρα, θα είχαμε τι κοινωνικέ αλλαγέ που επιζητούμε για να καλυτερεύσει η ζωή όλων μα. Γιατί όταν καλυτερεύει η ζωή τη Μαριάννας, όταν καλυτερεύει η ζωή του Λουκά, όταν καλυτερεύει η ζωή του οποιοδήποτε, καλυτερεύει και η ζωή όλων μα. Ε, ε... είναι, είναι συλλογικά τα ωφέλη από την επιτυχία του να πάρει μια ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού να πάρει επιτέλους αυτά που δικαιούται. Όχι να τις δοθούν προνόμια. Να πάρει αυτά που δικαιούται με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση το τη δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τι συμβάσει που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία και το καθεξή. Και δεν ακολουθούμε και παραβιάζουμε ασύστολα δηλαδή, Δηλαδή, για, για, να γίνει κατανοητό, εσύ δεν ζητά κάποια ανεξαίρεση, δεν ζητά να σου κάνουν κάποια χάρη. Ζητάς... Μα μου χάρη. πρότεινα να μου κάνουν χάρη, Θέκλα. Ξέρει πόσε φορέ μου είπαν να έπαιρνα το επίδομα φροντίδα από την πίσω πόρτα. Όχι, δεν το ξέρω. Τουλάχιστον τέσσερι. Έτσι δηλαδή. κάνουν οι πρόεδροι των οργανώσεων. Κατακρίβει αν στην αρχή που ξεκινήσα ένας μακαρίτης πρόεδρος. μου ξεκίνησα τη διεκδίκηση. Ένα μακαρύτη πρόεδρο ο μου είχ, με είχε συμβουλέψει να πάω εκεί να κάνω να υποκριθώ κάτι που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα μου και να το πάρω και να σιωπήσω. Όπω επίση με προσέγγισαν κατά διαστήματα λειτουργοί υπουργείων, πολιτικά πρόσωπα από τον χώρο. Α, του νεότερου προέδρου και τα λοιπά ή από το οικείο του περιβάλλον για να κανονιστώ θα μπορούσα να κανονιστώ για να μην κατσαρίζω να μην κάνω θόρυβο κατσαρίζω στη δημοτική σήμερα να κάνω θόρυβο να, κάνω, να μην κάνω ο, οχλαγωγία το χρησιμοποιώ ε, ειδικά αυτό το διαλεκτικό ρήμα γιατί μου αρέσει. Θεωρώ ότι μεταφέρει και την ηχητική μια τέτοια ε, ε, συμπεριφορά δική μου. Αντιδραστική ή θρασίτατη αν, προσυμα... αν προτιμάτε. Με έχουν αποκαλέσει και θρασίτατη. Είμαι είσαι... και θρασίτατη. Ένα λεπτό. Ότι είσαι θρασία είσαι να μην λέμε. Είμαι. Να, να μην λέμε ανακρίβειε, γιατί η λέξη θράσου είναι συνώνυμο με τη λέξη θάρρος. Εσύ είσαι φιλόλογο, δεν είμαι εγώ. Βεβαίω. Άρα Όχι. το να είναι κάποιο θρασί δεν είναι κακό. Χρειάζονται κάποιοι θρασί άνθρωποι για να αλλάξει αυτό ο κόσμο. Χρειάζονται κάποιοι οι οποίοι να πούν Δεν θα ντραπώ να μιλήσω. Δεν θα ντραπώ να εκδηλωθώ. Είτε, δεν θα ντραπώ δε να πω τί... τα αυτονόητα. Δεν θα ντραπώ να υποστηρίξω τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Δεν ξέρω. Η λέξη ε... θράσος δεν είναι η ίδια με τη λέξη θάρρο. Έχει μία αναρνητική χρειά λίγο. Τη δημοτική ναι έχει. Αλλά στην καθαρεύουσαν ναι, και στην ναι, 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 ναι. Εγώ ναι. μιλώ για την ναι, ναι. τη... ναι. ναι. κλασική νένια. Ναι, για την κλασική νένια. Θάρρος η ίδια λέξη και εγώ κλασική γυναίκα είμαι. Αναγεννησιακή θα λέγαμε. Προσπαθείς να φέρεις την αναγέννηση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στον χώρο της αναπηρίας και το, του πολιτισμού της αναπηρίας. Απάντως συμφωνώ μαζί σου, Θέκλα, σε αυτό που είπες, ότι α, 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 λέμε και το επιπληζούμε σαν ωραία δικαιολογία ότι αν κάνω κάτι εγώ δεν θα αλλάξει τίποτα σιγά. Μα όταν όλοι σκεφτόμαστε έτσι, φυσικά και δεν θα αλλάξει τίποτα. Η αποδείξη είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα, γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Οπότε όταν κάνω εγώ μία διαμαρτυρία, η οποία έχει υπότιτλο τη τοπική εκδοχή, διότι είναι προσαρμοσμένη αυτή η διαμαρτυρία και σε φαινόμενα της καινούργια πραγματικότητας, τα σχολιάζει και αυτά μαζί με όσα υπέφερα εγώ δέκα χρόνια. Όταν λες την πραγματικότητα, εννοείς για την πανδημική πραγματικότητα για τη μεταπανδημική πραγματικότητα. Μεταπανδημική. Α, που είναι μια πραγματικότητα που κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε στον ελληνόφωνο χώρο. Δεν συζητείται αυτή η πραγματικότητα. Τι, Νομίζω τι έχεις φοβούμαστε. να φοβούμαστε. Για μεταπανδημική... Τι έχει να... επιβληθεί έναν καθεστώ, ξεκάθαρα το είπε πριν, Μάτριξ, δυστοπικό. Θεωρείς ότι ε... Εχει χρησιμοποιηθεί η, η πανδημία, Εχει παν... χρησιμοποιηθεί η πανδημία ως ένα μέσο φήμωσης των πολιτών; Θεωρείς; Ναι, για ένα μέσο δημοκρατίας και ένα μέσο περιορισμού πολλών ελευθεριών, για παράδειγμα, α, το βλέπουμε και στα social media πόσο έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους απέναντι στην ελεύθερη ε, έκφραση γνώμης. Για το πιο απλό παράδειγμα. Θες να μας πεις ένα παράδειγμα από τα social media που ένιωσε ότι σου στερήθηκαν ή αποστερήθηκαν εσένα η έκφραση γνώμης. γνωμη ε, λουκα θα σας πει στο τελευταίο. Παρότι το δέχτηκαν μετά τις αλλαγές και την ένσταση που κάναμε. Ε, Παραδείγματο χάρη στο Facebook προσπάθησα να κάνω promote το event. Ε, Λόγω της λέξης και της περιγραφής που είχα τοποθετήσει στο, στο promotion, ε, δεν, είναι, δεν έγινε δεχτό γιατί λένε ότι... Ε, Μπορεί να επηρεάσει μέρο του πληθυσμού. <συμώ> ε, <συμώ> όταν λες να κάνεις promote το event, εννοείς να δώσεις κάποια χρήματα ώστε <συμώ> να προωθηθεί <συμώ> ναι, ναι. διαφημιστικά μέσα στην πλατφόρμα του Facebook η ανακοίνωση για, το, για αυτόν το γεγονός για το <συμώ> <συμώ> το Ακριβώς, να κάνει reach, reach, το ότι <συμώ> διαφήμιση στο facebook <συμώ> <συμώ> ναι. επειδή μπορεί κάποιος να <συμώ> μην ξέρει τη λέξη promote αυτόν Ναι, έχει δίκαιο για τούτο Ναι, οπότε ναι. <συμώ> <συμώ> έγινε να αποδεχτεί λόγω ότι μπορούσε να επηρεάσει επειδή μέρος <συμώ> του ψηφοφόρου Επειδή είχε μέσα τη λέξη λοιπόν, επειδή είχε μέσα τη λέξη διαμαρτυρία. Διαμαρτυρία. Α, ε, ναι. και έλεγε το δικαιολογητικό ότι θα επηρεάσει μέρο μέρος ψηφοφόρων, θα επηρεάσει οι επερχόμενες εκλογές. μου, τα, μου τα έδειχνε ο Λούκας και έλεγα αλήθεια θα το κάνουμε εμείς αυτόν, καλέ μακάρι να το κάνουμε. Ε, μετά έσβησα όλη την περιγραφή και βάλα ναι. κάτι, απλά βάλα την ώρα για την ημερομηνία και μετά το εδέχτηκα. <laughs> μετά το εδέχτηκα. <laughs> Κοιτάξτε, <laughs> αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για αυτοματοποιημένα. Ναι. Ναι, συστήματα ελέγχου ναι, 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 ναι. Ναι. Ε, εγώ προσωπικά έχω μια μεγάλη ανησυχία ε, δεν ξέρω μη Μαριάννα συμφωνεί. σε σχέση με την πλατφόρμα Next που είναι το παλιό Twitter το οποίο ε, φαίνεται ότι έχει στην επικεφαλή το έχει αγοράσει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι περίεργη προσωπικότητα ε, τουλάχιστον αρχιστιστική προβληματική προσωπικότητα και ε, πα, παρουσιάζει μία ε, πώς να το χαρακτηρίσω προωθεί θεωρίες συνωμοσία και ε, απόψεις οι οποίες έρχονται ενάντια στην πρόοδο που έχει γίνει στο δυτικό κόσμο για τα ανθρωπίνα δικαιώματα Ξέρω Λουκάς συμφωνείς με αυτό Ο Λουκάς νομίζω δεν χρησιμοποιεί Twitter ναι, Εγώ αλλά το και Ο Έλλον Μάσκ, ο οποίο ναι. είναι ο ιδιοκτή του Twitter, ο οποίο το έχει μετονομάσει και στο X που είναι το δομημένο Που ναι. Είναι τρομακτικό και ω σύμβολο και ω κόνσεπτ αυτό το X. Είναι ένα άνθρωπο, για παράδειγμα, ο οποίο έχει έναν παιδί το οποίο έχει, είναι διαφιλικό Mm -hmm. και δεν το αποδέχεται το παιδί του, mm -hmm. το ίδιο το παιδί έχει αλλάξει το επίθετο του και ε, η πλατφόρμα του Twitter είναι μια πλατφόρμα στην οποία ε, έχουν παιχθεί ντοκιμαντέρ τα οποία είναι ε, 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 γεμάτα τρανσοφοβία, γεμάτα ομοφοβία mm -hmm. τα οποία είναι εναντίον ε, της εξέλιξης των ανθρωπίνων κοινωνιών ώστε να είναι πιο συμπεριληπτικές Mm -hmm. Και ε, ο Έλλον Μάσκ, λέγοντας ότι προωθεί τον ελεύθερο λόγο, δίνει βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι προηγουμένως από τα κοινωνικά δίχτυα. Ένα παράδειγμα είναι ο Άντρου Τέιτ, ο οποίος είναι ένας μισογενιστής mm -hmm. influencer και τους έχει επαναφέρει. Δηλαδή... Είναι όντω εξαιρετικά δυστοπική η φάση. Έχουμε από τη μια το Facebook, το οποίο δεν σε αφήνει να προωθήσει mm -hmm. μία εκδήλωση που έχει μέσα τη λέξη διαμαρτυρία, και έχουμε με την άλλη το Twitter, στο οποίο μπορεί οποιοδήποτε να προωθήσει οποιοδήποτε μισάνθρωπο μήνυμα. Mm, Ανθρωπιστικό. Συντάσσεται με τη μερίδα των Αμερικανών του συντηρητισμού αυτό που ζουν μέσα σε αυτόν το πλαίσιο των συνωμοσιολογικών ενάγκες. Και προωθούνται ανθρώπινα... θεωρίες συνωμοσία οι οποίες ναι, ναι, ναι. βλάπτουν κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, 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 ναι. Δεν μιλάμε ναι, ναι. για έκφραση κάποιων ανησυχιών. Συντάσσεται με αυτούς, είναι ναι. ξεκάθαρο. Ναι. Οπότε, και από ποιαν ελευθερία μιλάμε. Φυσικά, για να μην είμαστε... Ε... Για ποια είναι ελευθερία μιλάμε γενικότερα, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, Μέρα... γιατί αναρωτιέμαι, υπήρξαμε ποτέ ελεύθεροι, πολύ μεγάλο θέμα. Και τι σημαίνει η ελευθερία και ποια είναι τα όρια της ελευθερίας, αλλά είναι πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα, νόμος. Το να Νομίζω εκπράζομαι. ότι αυτή τη στιγμή, στιγμή Μαριάννα, το γεγονό ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτέ τι πλατφόρμε, έστω και αν δεν μα προωθούν τα events μα, mm -hmm. το ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που να ανοίγουν ένα κανάλι στο YouTube ή να έχουν ένα λογαριασμό στο TikTok, όπω έχει εσύ, που πολύ συχνά ανεβάζει τι απόψει του mm -hmm. βίντεο από στο TikTok, ένα λογαριασμό στο Instagram, ένα λογαριασμό σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο, στο οποίο να ακούγονται και φωνέ οι οποίε είναι φιλάνθρωπε φωνέ. Φι, φιλάνθρωπες με την έννοια της αγάπης προς τον άνθρωπο. Όχι με την έννοια του αντίθετο του, όχι με την έννοια της φιλανθρωπίας, γιατί και εσύ και mm -hmm. εγώ είμαστε πολύ εναντίον της λέξης φιλανθρωπία με, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει. Είναι κάτι θετικό. Σύμφωνα. το TikTok παρουσιάζει μια μεγαλύτερη ευελιξία στο θέμα ελευθερία, αν και, και εκεί υπάρχουν περιορισμοί. Εν είναι πιο συμπεριληπτικό ω προς την γάμα των ανθρώπων που φιλοξενεί, δηλαδή φιλοξενεί όλε τι τάσει. Ναι, και, κακέ τάσει φιλοξενεί. και τι κακέ ναι, και τι καλέ και τι μοντέρνε και τι φιλανθρωπικέ και τι μυσαναπηρικέ και τι μυσανθρωπικέ όλε. Έκαλα ε, το Facebook πρέπει να, 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 να σταματήσει να υπάρχει επίση κατά τη γνώμη μου. τελειώσε να. Είναι πολλά Ναι. Εγώ δεν παίρνω καν, ας πούμε, Facebook αν π.χ. κάποιο promotion ή κάποιο event που είναι πιο εύκολο να το διαχειριστεί, αλλά θεωρητικά δεν αφορά νέου ανθρώπου πλέον. Οπότε δεν μπορεί να κάνει μέσω του Facebook reach ένα younger audience. δεν ε... σου αρέσει ότι όχι όμω. Στην Κύπρο το Facebook είναι το πιο δημοφιλέ social media. Στου πιο μεγάλου ανθρώπου μεγαλύτερη ηλικία. Ναι, ναι. ναι ακριβώ. Εσύ, έλα, Μαριάννα, εσύ Εγώ δεν μπαίνω Facebook. Εγώ στο TikTok τώρα τελευταίο έχω αρχίσει να ανεβάζω κανένα βίντεο. Εγώ μήτρα. το αγαπήσα το TikTok από την ε... αρχή. Είναι TikToker η Μαριάννα από Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το TikTok. Στην περιγραφή να πούμε βίντεο, θα βάλω και το προφίλ σου στο TikTok και στα διάφορα κοινωνικά μίτια. Εντάξει, και δέχομαι. Ευχαριστώ. Και θα βάλω και τα links από τα προηγούμενα μα βίντεο για να σε δει ο κόσμο. Όσοι δεν έτυχε να σε δούμε μέχρι σήμερα, να σε θυμηθούν όσε έχουν απολαύσει στο παρελθόν. Εν τω μεταξύ μια και μιλούμε, Μαριάννα, για τούτα, το, το... Yeah, Quote Universe κτλ., να πω ότι η παράσταση χρειαζόμεία στοιχεία του σήμερα και του τη δυστοπικού μέλλοντο, δηλαδή τι, τι πρόκειται ίσω να γίνει ίσως. Ε, κάποια στοιχεία θα έλεγα τη τεχνολογία και τη τεχνολογική ανάπτυξη. Ε, κάποια έτσι, εικονικά πράγματα που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα. Να μην τα αποκαλύψω όλα για τον κόσμο που, που, που θέλει να το δει. Ε, από, αλλά νομίζω ότι ε, βαδίζει και να αρμονίζει με το τι συμβαίνει τώρα και το τι θα συμβεί μετά. Είναι, μια αυ... πιθανότητα, είναι μία πιθανότητα, γιατί Πιθανότητε πιθανότητες ναι. διερευνούμε με την τέχνη, ναι. Ναι, πιθανότητα βάσει του τι, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι ναι. μία από τις πολλές πιθανότητες για τη μετεξέλιξη του κόσμου και των κοινωνιών. Ο στόχος μας είναι όμως να βοηθήσουμε ώστε να μην, έρε... να μην γίνει η δυστοπική εκδοχή, να γίνει... Ε, δεν είναι δική μα δουλειά, είναι ε, εκδοχή. Ενώ όμως ότι ω ως άνθρωποι. Ως Μαριάννα, ναι. φαντάζομαι, ναι. Ω άνθρωποι που έχουν ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ω άνθρωποι αφυπνισμένοι από τον εγωκεντρισμό, από τη φυλαυτία, από τη φοβία, από τη Πάρα πολύ μας. το έργο. Φυλαυτία. Ναι. Πάρα πολύ θα σα αρέσει. Ναι. Θα το δω Μαριά είπα θα... λοιπόν, ότι δεν θα μπορώ να είμαι διαζούστη. Θα το δω ναι. διαδικτυακά. Ναι, ξέρετε, όλα είναι θεμείτα. Ναι. Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι. Όχι θέλω να πω ναι. λοιπόν, ότι αυτή η επόδυνη δεκαετία που έζησα, που δεν τη συζητήσαμε όπω θα έπρεπε ποτέ συνολικά, το να έχει μια ασθενή που διαπραγματεύεται την εξέλιξη της ασθένειας σε αναπηρία και να την βασανίζεις δύο και τρία και τεσσέρα και πέντε χρόνια για τα φάρμακα που αναστέλουν την αναπηρία. Αν αυτό δεν είναι δυστοπία, <laughs> δεν ξέρω τι είναι δυστοπία. Δηλαδή, εγώ την δυστοπία την έχω ήδη ζήσει. Έχω ήδη ζήσει δυστοπικές καταστάσεις. Οπότε, α, μ, εγώ ποτέ δεν περίμενα να γράψω κείμενα για τέτοιο σκοπό. Τα κείμενα είναι. μου προκύπτουν από αυτήν την εμπειρία και γι' αυτό να έχουν και τον τίτλο Δυστοπία. Ε, πι, ε, έχω μελετήσει την δυστοπία στο διδακτορικό μου. Η μισή μου διατριβή αφορά την α, δυστοπία. Ε, Όσο και αν ακούγεται ε, παράξενο, μελετώντα την κριτική Ποσκοπούλα, δύο έννοιε μελετούσα: την ευτοπία και τη δυστοπία. Οπότε είμαι και λίγο α, ιδιαίτερα ευαισθητή σε θέματα δυστοπία. Και γνώστης. Εξού... Εξού. και, το έργο της Και γνώστης, όχι μόνο ευαισθητοποιημένη, ναι. και γνώστης. Ναι. Ζητημάτων που αφορούν την δυστοπία. Ναι. Κάτι θα έλεγε ο Λουκά προηγουμένω. Ναι. Σε Λουκά μου, τι θα έλεγε. Όχι, εξήχασα τώρα τι Εμπλέξες θα έλεγε. Έμπλεξε με δύο γλωσσούδε Κυπρέ. Ε, με πειράζει. Αν Αχ, ναι. Αχάσαι έλεγα ε, 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 ότι, sorry, ναι, κύριο να πω, είναι ότι ακόμα και τούτη η εξελίξη της τεχνολογία, τα artificial intelligence, όλα τα που υπάρχουν σήμερα, πάντα εξαρτάται πώς θα τα χρησιμοποιήσει η κοινωνία. Mm -hmm. Δεν σημαίνει ότι είναι δυστοπικά ή θα καταλήξουμε σε μια δυστοπική εποχή, να πούμε, στο μέλλον. Εξαρτάται πάντα πώ θα χρησιμοποιούμε. Είναι μια πιθανότητα όμω και εμεί τη διερευνούμε. Τη διερευνούμε, ναι. Λουκά, ναι. ποια είναι η δική σου η, η οπτική ως ένας νέος άνδρας, είσαι αρτήμελης, δεν είχες κάποια αναπηρία... Ε, προς το παρόν, κάτι μικρό πράγματα. Αλλά σε σχέση με τις αναπηρίες που υπάρχουν, ε, όχι, ένα έχουμε. δεν... Τι είναι οι αναπηρίες που υπάρχουν, τι Υπάρχουν πάρα πολλές βάρια. Αναγνωρισμένες στην Κύπρο είναι υπάρχουν πολλές. Εγώ Ας και τα μιλώ για πιο σοβαρά ε, καταστάσεις, κάποιος που δυσκολεύεται ναι, στην καθημερινότητά του και τα λοιπά. Ναι, φεκλά μου, μου. Ε, δεν ξέρω αν έχεις κάποια αναπηρία. αν... Ε, Θεω, θεωρώ ότι είσαι εθελοντή στην νεοφύτος. Ναι. Συνειδρυτής, ναι. Συνειδητή. Ναι, ναι, Αλλά είσαι ναι. με την αχτι... σαν αχ... ως, αχτιβι... ως... ακτιβιστική δράση. Όχι ότι έχει εσύ κάτι για το οποίο θε να κερδίσει κάτι και μπήκε στην Νέο Όχι, oh, oh, Και κάνει oh. μεγαλύτερη την προσφορά του, ναι. Αυτό είναι μεγαλύτερη η ναι. προσφορά του. Δεν έχω κάποιο προσωπικό για τον εαυτό μου. Αγώνα ή α πούμε. Αλλά δεν σημαίνει κάτι τούτο, γιατί α, όλοι μα μπορεί να αποκτήσουμε. Επίση, α θέλουμε να το δούμε και λίγο για τον εαυτό μα: Όλοι μα μπορούμε να αποκτήσουμε μια αναπηρία στη διάρκεια τη ζωή μα. Δεν ξέρει τι, μα ξημερώνει. Ακριβώς, μεγάλο. Από τη μία στιγμή αφορά... στην άλλη, μπορεί να σου συμβεί οτιδήποτε το οποίο να. να... Να τερματίσει την αρτιμέλια σου. Ακριβώ. Οτιδήποτε. οτιδήποτε ναι. εγώ, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όμως. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω, γι' αυτό είναι κάμα το ερώτημα, αν έχει κάποια αναπηρία ή όχι. Ω ένα, α, α το βάλουμε στι εισαγωγικά, αρτημελή νεαρό Κύπριο άνδρα, ο οποίο έχει ιδιαίτερο ακτιβιστικό ενδιαφέρον σε, θέμα, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων mm -hmm. και πολιτισμού ταυτόχρονα και είναι, το έχουμε μπει και σε συνέντευξη που κάναμε και στην εκπομπή που είχα στην τηλεόραση με τη Μαριάννα ότι είναι μια πολύ πρωτοφανής και εφάνταστη πρωτοβουλία το πάντρεμα του πολιτισμού με την αναπηρία. Δεν το έχω ξανακούσει πουθενά άλλο. Ε, θέλω να μας δώσεις λίγο τη δική σου οπτική για το πώς βλέπεις εσύ α, τι συνθήκε τη κοινωνική αυτή τη στιγμή ε, για του ανθρώπου, του που βρίσκονται στην, στην κοινωνία μα. Πώ τα βλέπει τα πράγματα. Ε, είτε έχουν είτε δεν έχουν αναπηρία. Ναι, ναι, γενικότερα. Ναι. Ναι, ναι γενικότερα. Κοίταξε και για του ανθρώπου. που... Ναι. Θα, ήταν καλή ιδέα να μα πει και για του ανθρώπου οι οποίοι δυσκολεύονται από κάποιε ε, ε, ζούμε αναπηρίε. Ναι. Ο όρο είναι ζούμε αναπηρίε και γενικότερα. Νομίζω γεν, γεν, γενικά νομίζω έχει χαθεί λίγο ε, η δημιουργικότητα στους δύο ανθρώπους. Έχω παρατηρήσει ε, επίσης επί, το ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει γύρω μας. Έχει χαθεί. Ε, βοβαρδιζόμαστε με αρκετά, με αρκετά toxic να πω, information από τα social media συνεχώ. Τοξικές αποτέλεσμα το, τι ακούω δεξιά-αριστερά και από πιο νεαρού, που να, θα πω για την δική μου ηλικία μόνο, είναι ότι απλά έχουν βαρεθεί και απλά βλέπουν αστεία βίντεο στο TikTok κτλ. Ενώ, δηλαδή, και το τι βλέπει η νεολαία. Δηλαδή, επιλέγουν να, να δουν κάτι το οποίο δεν έχει τόσο πολύ νόημα, απλά για να γελάσουν, να κάνουν χαβαλέν και τα λοιπά. Βλέπεις ε, ένα μηδενισμό δηλαδή στο αξιακά υπάρχει, Υπάρχει νομίζω ένας μηδενισμό, ναι υπάρχει. Και επίσης και για πιο αιρές ηλικίες που ίσως έχουν κάποια μορφή αναπηρία, βλέπω ότι επίσης και για τους είναι πολλά δύσκολο να βγουν να μιλήσουν. Υπάρχει και το, το κυπριακό το που, που πριν που δηλαδή, ο κόσμο έβγαινε να μιλήσει. Το ίδιο και και ο νεαρό κόσμο, ο οποίο μπορεί να έχει κάποια αναπηρία. Δηλαδή, αντί να λίγο πιο active, να λίγο πιο educated σε αυτά τα θέματα κτλ. Ε, φυσικά ξεκινούν και από το σχολείο, και από την κοινωνία, από την οικογένεια, όλα τα πράγματα. Ε, Έβλεπουμε ιδιαίτερα νεαρού ανθρώπου να βγαίνουν προ τα έξω για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά του. Στο... Γιατί εντάξει, το μέλλον του εδώ ας πούμε, να θα μείνουν. Ε, παρόλο νομίζω εγώ Σοπούν, να το πω, παίρνοντα κάποια επιδόματα. του τον... που ανθρώπου που ακούω τριγύρω μου, ναι, γνωστού μου, φίλου μου κτλ. Μιλά για μια ηλιστική αντιμετώπιση υπαρξιακών ανησυχιών, ότι δίνουμε στο λαό να και θεάματα τροποντινά. βασικά παίρνουν ένα επίδομα, να το πω, γιατί έχει παίρνουν αρκετά επιδόματα και στο τέλο έχουν έναν αξιοσέβαστο ποσό στο τέλο του μήνα. Ε, και λέω: Σοκέ, okay, έπιασα το επίδομα. Είμαι οκ, okay. Δεν χρειάζεται τώρα να, να, να μιλήσω και τα λοιπά. Ένα ναι. λεπτό. Η, η τελευταία διεκδίκηση της Μαριάννας ήταν για να λάβει έναν επίδομα. Και το mm -hmm. επίδομα τη αναπηρία, Μαριάννα. Φροντίδας. Επίδομα φροντίδα. Ναι, ναι. 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 Θεωρείς Λουκά εσύ ότι δίνονται ε, επιδόματα σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, μπορεί να είναι αχρίαστα και, να, μην είναι και να, μην, να τους αφαιρούν και την κινητοποίηση για να εργαστούν ή να εξελιχθούν και δεν δίνονται αυτά τα οποία νόμιμα δικαιούνται οι άνθρωποι με αναπηρίες. Μα δεν ξέρουμε ποιο και τι δικαιούται για το λόγο είναι ότι και εγώ να πάω εκεί, στο να παριστάνω ότι έχω κινητική αναπηρία, για να μην τεράσω ούτε το δάχτυλο μου, ούτε τα πόδια μου, και να μου το δώσουν. Προχτές μου έλεγε μια κυρία ότι. Το δεν δίνουν είναι... έτσι. Θα σου εξηγήσω. Μια κυρία προχτές που μιλούσα μαζί τη, είναι μαμά κάποιου που εργαζόμαι μαζί του, δεν τη το δώσαν, για τον λόγο είναι ότι μπορούσαν και εκκινούσαν τα χέρια τη. Ξαναπήγαινε την επόμενη χρονιά, δεν εκκίνησε καθόλου ούτε χέρια, ούτε πόδια, ούτε τίποτα. Ξέρετε, φυτό, ναι. Το πήρε μια χαρά. Άρα δεν δηλαδή υπάρχει και η ιατρική, αξιόκρα... ιατρική, επιτροπή. Υπάρχει Τι... ιατρική επιτροπή. Τέσσερα-πέντε άτομα εκεί που σου λέουν προσπάθα να σταθεί. Μα μπορεί... ε, δεν μπορώ να σταθώ. Κούνιστο. Κατάλαβε, δηλαδή δεν υπάρχει να, δεχ... πάρουν μια ε, έκθεση ένα από τον προσωπικό σου παραδείγματο έναν νευρολόγο, νευματολόγο, οποιοδήποτε γιατρό, ο οποίο θα συστήνει ναι, ο ασθενή μου, τον παρακολουθώ 30 χρόνια. Δεν ε... μετράει η έκθεση του προσωπικού okay. γιατρού. Όχι. Ούτε <laughs> ναι, καν όχι. διαβάζω. Ναι. Μετράει εκείνη την ώρα αν μπορεί να ταράξει το δάκτυλο σου ή το πόδι σου, γιατί έχω βρεθεί εκεί. Βλέπετε, αυτή είναι η παράσταση, βρεθει εκει Ναι, δεν ειναι Συγνώμη που μιλάω έτσι. Δηλαδή... <συμφίλια> ναι, θα μπορούσε η Μαριάννα να το πάρει ναι. άνετα την προηγούμενη ναι. φορά που πήγαμε. Γιατί. Εντάξει, ναι. εγώ τη είπα, πήγαινε κάνουμε το ύφο των μπλαζέ που είναι και GMTM τη μοδα, στο κενό. Να έρθω εγώ μαζί σου να πω, δεν μπορεί ούτε να μιλήσει. Ποια η απόδειξη. Εκεί το Αλλά το εγώ τεράστια επιβράβευση. Να... <laughs> επέλεξα από το αυτοκίνητο που πάρει κανέναν ο Λούκας, στον χώρο στάθμευσης, ακριβώ έξω από την κεντρική είσοδο του τμήματο κοινωνική ενσωμάτωση μέχρι την αίθουσα που είναι 30 μέτρα. Ναι. Με το βοήθημα μου να περπατήσω. Με το βοήθημα μου είναι... να περπάτησε. Δεν περπάτησε μόνη σου. Δεν μπορώ να περπατήσω μόνη μου, ναι. αγάπη μου. Με το τετράτροχό μου μπορώ ναι, ναι, ακόμη ναι. να περπατώ δύο λεπτά. Αυτό το κράτο θέλει να μην περπατώ δύο λεπτά, να μην αγωνίζομαι. Όχι πώ με στηρίζει στον να περπατώ δύο λεπτά. <συλί> να τα παρατήσω όλα για να θεωρηθώ ανάπηρη. Να είμαι φυτό, κλινήρη. Κοίταξε, Α... φανταστούμε ότι το να κλείσει το στόμα σου θα είναι η πιο επιτυχία. Το ξέρω. Οπότε, Λουκά, το κλείς το στόμα σου να πάρει το, το βοήθημα, το επίδομα φροντίδα και μετά αυτή να μπαίνει στο TikTok να μιλά, να τη πούμε, περίπεξε μα. Θα σκορώ ήδη, ξέρω ε, ότι κλειστό το στόμα. Επειδή μιλώ, δεν είμαι ανάπηρη. Το δέχομαι, ρε, εσύ. Ρε, να μιλώ και να μην κρυθώ ποτέ αναπηρή σε αυτόν τον τόπο. Αχ, και ναι. να μην με στηρίξει κανεί σε αυτόν τον Πρέ, τόπο. Πρέπει να, να επανεξετάσουν τι θεωρούν επίδομα φροντίδα και τι. Σίγουρα, ναι. σίγουρα, χρει ναι. σίγουρα, χρειάζεται, σίγουρα χρειάζεται να υπάρξει μια τεχνογνωσία η οποία είναι από αυτά που μου περιγράφετε είναι κατα... ξεκάθαρο όμως, δεν υπάρχει τεχνογνωσία. Δεν υπάρχει σωστό ε, σωστός τρόπος αξιολόγησης της λειτουργικότητας μου. Η λειτουργικότητα να υπάρχουν, μου υπάρχουν, δεν... υπάρχουν πολύ εξειδικευμένα τεστ, Μπράβο. επιστημονικά τεστ, τα οποία μπορούν Μπράβο. να γίνουν από ιατρούς, από εργοθεραπευτές, από ειδικού. Τόσο ώστε να καθοριστεί η λειτουργικότητα ναι, και το πώ να αναπτύξει. Ναι, και όχι σε πέντε λεπτά, απλά να σε βλέπουν. Ναι. Τι έγινε, yeah. κυρία Παφίτη, είπε ο γιατρό τη δεύτερη φορά που πήγα με το τροχοκάθισμα γιατί δεν ήμουν καλά. Όταν δεν είμαι καλά, δεν περπατώ, είμαι με το τροχοκάθισμα. Λοιπόν, τι έγινε, κυρία Παφίτη. Λοιπόν, ο Χριστέ μου, ηρωνε, ηρωνεύεται κιόλα. Ο άτλιο. Γιατί είναι άτλιο δεν είναι γνώστης, δεν είναι γνώστης uh, της κατάστασης που ζω, αυτό ο άνθρωπο που με ειρωνεύεται κιόλα και αυτό το θέμα με την ηρωνία στην Κύπρο. Mm. Από γιατρού δεν είναι όλοι, ποτέ δεν είναι Ονομάζεται όλοι. Ονομάζεται νέγκινγκ αυτό, Μαριάννα. Νέγκινγκ το λέμε στα, στην, στο, στο γλωσσάρι τη ψυχολογία. Τώρα, νέγκινγκ από το negativity, δηλαδή να σου λέει κάποιο ένα σχόλιο το οποίο να το παρουσιάζει ω αστείο ή να το παρουσιάζει ω καλόπιστη κριτική ενό μία γνώμη, ενό στην ουσία να σου δίνει χολήν και όξου. Να σου λέει τοξικά πράγματα. Mm -hmm. ε, για, ε, ξέχασα να πω. Η Μαριάννα Ιπαφίτη, η, η δόκτωρ Μαριάννα Ιπαφίτη, ε, ε, είναι ασθενή, ζει εδώ και 22 χρόνια, Μαριάννα. Τρία. 23 χρόνια με την καταπλάκα με την καταπλάκα σκληρίνση, η οποία είναι μια αυτοάνωση νόσος, η οποία προοδευτικά οδηγεί σε αναπηρία. Και όπως μας έχει πει, μπορεί μόνο μέχρι δύο λεπτά να περπατήσει με το βοήθημα βάδιση του τετράτροχου. Όταν είναι καλά. Όταν είναι καλά. Ε, επειδή είμαστε συνδεδεμένοι με τη Μαριάννα, αντιλαμβάνομαι ότι κάποια χρονικά διαστήματα έχει εξάρσης η νόσος, οπότε μπορεί να νοσηλευτεί και στον Νευρολογικό Ινστιτούτο Κυπρού. Προχθές βγήκα. Δεν είναι δηλαδή, επειδή η Μαριάννα έχει μία εξωστρεφή προσωπικότητα την οποία θα απολαμβάνω mm -hmm. ε, και επειδή ναι. μπορεί εύκολα να να εκφραστεί και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι η Μαριάννα είναι συνεχώ τέλεια και με στην τρελή και δεν δυσκολεύεται και δεν ταλαιπωρείται. Όμω κάνει μία μάχη, δίνει μία μάχη εδώ και 23 χρόνια με την καταπλάκα σκλήρωση, η οποία είναι δύσκολη μάχη και σαφώ έχει μειωθεί η κινητικότητα σου, η λειτουργικότητα σου και σαφώ χρειάζεται σε βοήθεια. Ναι. Κάτι το οποίο σου έχουν αρνηθεί προχθές στο Ινστιτούτο νοσηλευτικά για νοσοσφαιρίνες που εισάγουμε κατά α, διαστήματα δύο ή τριών μηνών για α, να λάβω νοσοσφαιρίνες καθώς εκλείπουν από τον οργανισμό μου εξαιτία διάφορων άλλων καταστάσεων. Λοιπόν, α, το τελευταίο διάστημα που με έχουν ηρωνευτεί και αυτόν γιατί δυστυχώ με έχουν ηρωνευτεί με μέσα από το χώρο του ακτιβισμού της αναπηρίας του υποτιθέμενου ακτιβισμού. Αυτή η πρόεδρήνη που μου είπαν δημόσια Uh, δεν έχεις ιδέα πώς είναι να κρατάς το ποτήρι και να σου πέφτει, αν είναι δυνατό. Και προχθές ε, δεν το είπα καν στο Λουκάνι, είναι από τα πράγματα που βιώνω. Α, ε, παρουσιάζουν μεγάλη αδυναμία τα, τα χέρια. Και η ερώτηση που μου έκανε για να εξακριβώσει του το λόγου του αληθές ο νευρολόγος ήταν ε, «Μπορείς να πλένεις τα δόντια σου» Και εκείνη τη στιγμή αντιληφθήκα ότι τους τελευταίους έξι μήνες κάνω μεγάλο αγώνα, ε, πρέπει να αγοράσουμε την ηλεκτρική μηχανή ε, για να πλένω τα δόντια. Η κίνηση αυτή είναι απειρός δύσκολη. Yeah. Α, δεν καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να καταλάβουν αυτά τα ιατροσυμβούλια του Τιμήματο κοινωνική αποσωμάτωση, όπω το λέω, γιατί η ευθύνη είναι πάντοτε τη διεύθυνση και των ανωτέρων αυτή τη διεύθυνση. Δεν θέλουν να καταλάβουν γιατί. Αν δώσουμε το επίδομα στη Μαριάννα, αυτόματα θα πρέπει να το δώσουμε για να υποστηρίξουμε μεγάλων αριθμών κόσμου που βιώνει τα πράγματα που βιώνω εγώ. Α, όχι υποχρεωτικά με σκλήριση. Υπάρχουν χίλιε νόσοι που προκαλούν τα ίδια συμπτώματα και τι ίδιε δυσκολίε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και κάνουμε οικονομία ει βάρο τη ζωή των ανθρώπων εις βάρος της ποιότητας της ζωής, εις βάρος της υγείας των ανθρώπων. Αυτόν κάνουμε. Τώρα τι τα κάνουμε τα χρήματα που εξοικονομούμε, δεν θέλει να ακούσει η Κύπρος την άποψή μου, γιατί ξέρω και πολύ καλά τι τα κάνουμε. Πες μας τι. Τα τρώμε. Θεωρείς ότι υπάρχει διαφθορά. Μεγάλη. Διασπάθηση δημοσίου χρήματος. <σχ> Πού ζούμε, θέκλα μου. Όχι, Α, όχι, αισθάνομαι, 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 αισθάνομαι ότι από τα σκάνδαλα που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο από τα οικονομικά σκάνδαλα ο πολίτης έρχεται σε επαφή με το ελάχιστο και το πιο ανώδυνο. Ό,τι μας κυβερνά πιθανότατα ανέκαθεν μια ελίτ η οποία ζει και πλουτίζει εις βάρος του λαού που κυβερνά για μένα είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ άλλη γνώμη. Και αυτή, πράγμα, η ελίτ, πράγμα, μια, αυτή η ελίτ που υποτίθεται χωρίζεται σε αριστερά και δεξιά, αλλά ουσιαστικά μια ελίτ είναι. Μία είναι. είναι μια πράγμα παρέα. το οποίο μα καθιστά 100% Έλληνες, γιατί το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Και στην, Άρα, στην Ελλάδα τουλάχιστον ε... βγαίνουν λίγα περισσότερα πράγματα έξω. Όχι. Και στο ελληνικό κράτο φαίνεται ότι εναλλάσσονται στην εξουσία άτομα ε, τα οποία ε, 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 ε. έρχονται από συγκεκριμένα τζάκια. Αυτό λέω. Ε, ε. Ναι, δηλαδή μπορεί να το δηλαδή έχουμε δηλαδή. αυτό το ελληνικό. Μπορεί ναι. κάποιο να μα πει, αυτοί είναι σίγουρα Έλληνες, γιατί ε, έχουμε... και είμαστε σίγουρα Έλληνες. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα και α θέλει ο κάθε αμόρφωτος Κυπρέο να λέει οτιδήποτε αντίθετο. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Ίδιες συμπερίφορες. Στη διαφθορά είμαστε τέλει. είμαστε πρώτοι. Αυτό συμβαίνει. Μα κυβερνά μια ελίτ εξ αρχή τη ιδρύσεω τη Κυπριακή Δημοκρατία. Και ανανεώνεται χρησιμοποιώντα το διχαστικό α, δίλημα αριστερά-δεξιά που πίστεψε με στην Κύπρο πιθανότατα να μην ξέραμε και ποτέ τι είναι αριστερά και δεξιά. Στην Ελλάδα ξέρανε. Υπήρχαν οι ιδεαλιστέ εκείνοι που μπορούσαν να υποστηρίξουν και τα δύο. Στην Κύπρο, όχι. Είμαστε η, η... η... η φτωχή απομίμηση να μου επιτραπεί να πω, ε, θέλοντας να εξαιρέσω τους παρόντες στη συνομιλία, ότι εάν στο ελληνικό κράτο υπάρχει αστική παιδεία σε κάποιον ποσοστό, στην Κύπρο είναι εξαιρετικά μικρή μικρών το ποσοστό των πολιτών που έχουν αστική παιδεία. Και όταν λέμε αστική παιδεία, εννοούμε, όχι ακριβώς, απαραίτητος να ζουν στις πόλεις, αλλά να έχουν κάποια βασική εκπαίδευση α, κοινωνική, πολιτισμική, να θέλετε, πάνω στα ανθρωπίνα δικαιώματα, πάνω στο σεβασμό, ε, για ανθρωπιστικές αξίες. Δηλαδή, θε θες να μας πεις εσύ, Μαριάννα, που είσαι φιλόλογος, τι σημαίνει το αστική παιδεία. Ίσως δεν είναι και πολύ ευκρινή ευκρινής ορισμός που έδωσα. Ε, αισθάνομαι ότι αφορά την συνειδητοποίηση που έχει ένας πολίτης για τον δίκαιο τρόπο λειτουργίας του άστεως που είναι ο τρόπος οργάνωσης των πολιτών ουσιαστικά για τα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον τρόπο διακυβέρνησης των πολιτών σύνταξης της πολιτείας σε οργανωμένο Uh, πλαίσιο για τα δεινά που μας και δεν επιτρέπουν την πρόοδο αυτού του, uh, uh, του συστήματος και γενικότερα uh, κάτι, προσπαθώ να θυμηθώ κάτι που σχολιάζαμε χθε για τα πόσα αγνοεί ο κόσμος ή δεν θέλει να ξέρει ο κόσμος ή δεν τον ενδιαφέρει να μαθαίνει ο κόσμος αλλά επηρεάζουν τις ζωές μας άμεσα εις βάρος των ζώων μας νομίζω είναι ο ευσυνείδητος πολίτης αυτός που α, νοιάζεται για το σύνολο. Yeah, θεωρώ yeah. ότι η νεόφυτος ως οργάνωση πολιτισμού της αναπηρίας έχει βασικό στόχο να προάγει την αστική παιδεία. Mm -hmm. Ακριβώ όπως την έχεις περιγράψει. Mm -hmm. να, να πούμε και ένα ελαφρύντικό στον κόσμο όμω είναι ότι εμπολά πιο σκληρέ οι συνθήκες ζωής πλέον που έχουμε. δουλεύουμε με τις ώρες από ό,τι στο παρελθόν. Ε, οπότε νομίζω ότι στο, στο κοινό και στον κόσμο, συζητούμε το με τη Μαριάννα συχνά, ε, όπω ε, χτίστηκε τώρα η κοινωνία, και τόσο πολύ πίεση που ένα αφήνει χρόνο, προσωπικό χρόνο για τον καθένα μα ή προσωπικό, ή, για οτιδήποτε. Βλέπω το και από μένα που είμαι και πιο δημιουργικό, ότι δυσκολεύομαι. δεν είναι όπω παλιά τα πράγματα που είχε περισσότερο χρόνο ο κόσμο. Παζέκα, φεύγει πρώιν, καταλήγει νύχτα σπίτι. Οπότε ακόμα κάποιο να θέλει, νομίζω ότι δυσκολεύει και τελειώνει στι μέρε μα. Ναι, αλλά. Ναι, φυσικά. Δικ... Ναι, ναι. Θεωρώ Δαι, ότι, ναι. Θεωρώ ότι ε, έχει νόημα να προωθούμε την προσωπική εξέλιξη την Να ναι. χρησιμοποιήσω ένα δικό μου την ανάπτυξη του πολιτισμού Μα το τον και το του γιατί το πολιτισμού και... ναι. τον είπα το γιατί η κοινωνία πρέπει να γίνει λίγο πιο, ε, πώς να το πω, ε, Κοινωνικοκεντρική. κοινωνικό δηλαδή να βοηθηθεί ο λαός, δηλαδή να ο, ο, ούλος, οι μάζες, να το πω, να μέσα, μπορούν... σε αυτό, μέσα σε αυτόν το σκεπτικό κάνουμε αυτή τη συζήτηση και αυτή τη συνάντηση. Ε, είπε η Μαριάννα ξεκινώντα ότι τα συστημικά μέσα έτσι τα ονόμασε. Ναι, είναι συστημικά. Ε, είναι ξεκάθαρο όπω και στην Ελλάδα. Τα συστημικά ναι, μέσα okay. δεν τη φιλοξενήσαν, να τη φιλοξενήσει εδώ η. Είχα ένα αφιέρω αφιέρωμα στου εξωγήνου σήμερα όμω τα συστημικά μέσα. Ναι, στου ε, εξωγήνου, και... ναι. Ναι, οι εξωγήνοι και φιλοξενούσαν και ειδικού σήμερα για να μας διαβεβαιώσουν για την ύπαρξη των εξωγήνων που δηλαδή πόσο IQ θέλεις για να καταλάβεις ότι εκείνα τα πράγματα που σου παρουσιάζουν ως εικόνες είναι αληθινά ή μη. Αν είναι δυνατόν, δεν το έχω ψάξει καθόλου το ζήτημα. Γιατί Ό δεν το, με το ακολουθώ. τελευταίο δεν το είδε στο κομμάτι. Δεν κοιτάζω οι ειδήσει, αγάπη. Καλά κάνει. Δεν κοιτάζω οι Ναι, αλλά είχαμε ένα αφιέρωμα ναι. σήμερα συστημικό κανάλι με συστημικότατη δημοσιογράφο που το παίζει Επαναστάτρια. Χαιρετώ. Ναι, ε, όμω. Σε και, α... και στο Συγγνώμη μου γελώ, αλλά Και για το φεστιβάλ Μεγάλης πατάτα είπαν. Ποιο είναι το φεστιβάλ μεγάλη πατάτα μικροφιλμ Γιατί θέκλα, άκουσε, έχω επιτρέψει <laughs> να, με, να θεωρήσουν ότι είμαι ηλίθια πάρα πολλά χρόνια. Όχι, oh, κορή μου, ηλίθια δεν για Για είναι... το κοινό καλό. Το έχω τελευταίο επιτρέψει... πράγμα που θα μπορούσα να σκεφτώ για σένα έχω είναι το Έχω επιτρέψει ηλίθια. να μου πουν ψέματα και να α, κάνω ότι τα πιστεύω για το κοινό καλό, για τις διεκδικήσεις μου κτλ. Αλλά ω ένα σημείο. Να, Όταν ξεπερνούν αυτόν το σημείο οι άνθρωποι, δεν υπάρχει επιστροφή. Είμαι απέναντι. Η οι εξωγήινοι πώς... μα απασχολούν. Οι εξωγήινοι να μα κυβερνήσουν. Εγώ του θέλω, του εξωγήινου. Μπορεί να είναι πιο ανθρωποκεντρικοί. Να σου πω, εγώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια Μαριάννα και είσαι χρήσιμη. Και χρειαζόμαστε και ένα Λούκα. Καταλάβε, δηλαδή, ο καθένα από εμά έχει το χώρο του μέσα στον κόσμο. Και ο κάθε άνθρωπος α, με την έκφραση του, όποια και αν είναι αυτή, ο Λούκας έχει καλλιτεχνική έκφραση. Εσύ έχει και καλλιτεχνική, αλλά έχει και ακτιβιστική. Χωρί να σημαίνει ότι δεν είναι ακτιβιστή, ο Λούκα κατάλαβε τι Εσύ έχει ναι, αυτόν τον. Ναι. Οπότε σε ακούω, είναι σαν να ακούω τη φωνή τη της λογική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, σαν να και μα επαναφέρει στο «Ξυπνήστε, μην, μην τρώτε κουτόχορτον», «Σταματήστε να παραμυθιάζεστε». Ε, θέλω να σου πω ότι και εγώ προσωπικώς έχω διαπιστώσει τη σύψη, τη φθορά και την αναξιοκρατία σε άλλα συστήματα τα οποία έχουν σχέση με με, 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 τα, με τα ζητήματα που έχω ασχοληθεί εγώ προσωπικώ. Εσύ ξέρεις αυτά με τα οποία ασχολήθηκε. Mm -hmm. Εγώ ξέρω αυτά με τα οποία έχω ασχοληθεί. Για έχεις ασχοληθεί με Το, το επικυρώνω ότι υπάρχει σύψη, το επικυρώνω ότι υπάρχει αναξιοκρατία, το επικυρώνω ότι υπάρχουν παραθυράκια από τα οποία βολεύονται οι μέτεροι σε όλες τις κυβερνήσεις, Μαριανά, γιατί ε, ε, εγώ έχω σταματήσει να ασχολούμαι με τα κομμάτια της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά στο, στον επαγγελματικό μου τομέα, ε, ε, έχει πάνω από 10 χρόνια, οπότε έχω προλάβει και παλιότερες καταστάσει τις οποίες επίσης υπήρχε αυτό που είπατε και οι δύο πολύ σαφό, με πολύ σαφήνεια και συμφωνώ και το επικυρώνω, ότι σε μια χώρα στην οποία πήραμε μια κουτσουρεμένη ανεξαρτησία, έναν διστοπικό κράτο το 60. δυστυχώς δημιουργήθηκαν γλύκες ημετέρων, κουμπαριές το έναν το άλλον και σαφώς υπάρχει και μία δυστοκία και στη γνώση των νομικών δικαιωμάτων του κάθε πολίτη, αλλά και στην εφαρμογή τους. Και μιλάμε σε διάφορα πλαίσια. Όμως, εγώ προσωπικά είπα, μετά που είχα κάνει την προσπάθεια μου το 2011 να ασχοληθώ με την πολιτική, η οποία ευτυχώς απέτυχε, γιατί νομίζω ότι θα γίνονταν μια ντουζίνα ταυτόχρονα και δεν θα ζούσα τώρα αν είχα εκλεγεί στο κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι εγώ προσωπικά έχω κρατήσει μια αναπόσταση και λέω κάνω αυτό που μπορώ καλύτερα προσφέροντα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, ψυχοεκπαιδευτικέ εκπομπέ, αυτό που ξέρω καλύτερα, χωρί να σημαίνει όμω ότι δεν πρέπει άλλοι άνθρωποι να βγουν πιο δυναμικά μπροστά από ό,τι βγαίνω εγώ και να πούν κάποια πράγματα με το όνομα του, να οποία σκληρέ αλήθειε να συγκρουστούν ουσιαστικά με το σύστημα. Γιατί ναι. εσύ συγκρούεσαι με το κατεστημένο, συγκρούεσαι με το σύστημα. Ξεκάθαρα. Ε, Αλλιώ. Ε, δεν δε, 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 με αυτέ τι μέρε είμαι πολύ αναστατωμένη. Θα κάνω το πράγμα. Δηλαδή, εγώ σου βγάζω το καπέλο ότι. Δεν σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, είμαι μία γυναίκα... Η το οποία... τίμημα, το έχω πληρώσει το τίμημα. Είμαι 40 πλά ζω με τη σκλήριση στην καταπλακα σακούντα. Από... Είμαι μία πεντάρα γυναίκα, δεν σου φαίνεται με τίποτα. Είμαι μία πεντάρα γυναίκα, η οποία ζω από τα 22 με την καταπλάκα σκλήριση... Έχω μεγαλώσει έχω, με αυτήν. Έχω χίλια θέματα στο κεφάλι μου. Δεν θα ξεμπροστιάσω εγώ τώρα τη διαφθορά, δεν θα ξεμπροστιάσω εγώ τώρα την αναξιοκρατία, δεν θα ξεμπροστιάσω το γεγονός ότι δεν υπάρχει η κουλτούρα της αναπηρίας στη χώρα μας. Θα κάτσω στα βραστά. Δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις. Δεν λειτουργείς εγωκεντρικά. Δεν λες να βολευτώ. Είναι η μεγάλη μα διαμάχη με τον Λούκαν αυτό. Το πότε θα κοιτάξω εμένα πρώτα. Προσπαθώ. το ξέρει ότι προσπαθώ να μην κοιτάξω. Θε να μα πει, Λούκα, γι' αυτόν τη διαμάχη που λέει Μαριάννα. Η διαμάχη. Τη λέω πάντα ότι εννοείται ότι μέσω τη δράση τη και του χαρακτήρα τη ε, πολεμά για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων που ίσω δεν έχουν φωνή στην Κύπρο. Απλά κάποιε φορέ για να έχουμε και αντοχή και δύναμη κτλ., πρέπει να δούμε και λίγο το δικό μα τον εαυτό να, να, για να μπορούμε τότε να βοηθήσουμε και του άλλου. Δηλαδή, να βοηθήσουμε τον εαυτό μα. Ε, Εννοείς να προσέχει καλύτερα τη ξεκούραση της, γεν, τη. Ε, ναι, της. Γενικά, γενικά, Να προσέχει καλύτερα τον εαυτό τη. Όχι μόνο τούτο. Εντάξει, για το επίδομα, αν καταλάβω ότι εγώ. Παραδείγματος, χαίρετε να το πω έτσι θα μπορούσα να πει ένα και να παρίστανα ότι μπορώ να ταράξω. Ναι. Έτσι ναι. Ε, εγώ έτσι θα έκανα προσωπικά. Θεωρείς ότι έκαμε έτσι. λάθος που δεν το έκαμε τον το πράγμα. Ε, ναι, αν, αν ήμουν ρεαλιστρια έτσι έπρεπε να κάνω. Ναι, Λάνα, ε, θεωρώ ναιρομή, ότι πάule. έκαμε λάθος γιατί ε, 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 η Μαριάν, ενώ ο μας αποφασίζει για το τούτο και μπορεί να την εκφράζει το πράγμα. Ε, 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 αλλά όλο ο κόσμο νομίζω ότι τον κάμνει στην Κύπρο. Δεν είναι συμβιβα... δε συμβιβάστηκε, ναι. δε συμβιβάστηκε. Καλά δε κάμνει, καλά, καλά, καλά. καλά, καλά, καλά. Όμω επειδή εγώ γνωρίζω δηλαδή, καλύτερα δηλαδή, δηλαδή, πούλους... είναι, μια... είναι μια πολύ σοβαρή πράξη αντίστασης, γιατί μιλούμε ότι ε, χάνει και οικονομικά οφέλη τα οποία χρειάζεται, γι' αυτό που λέω ότι εγώ καλύτερα από όλους γνωρίζω τις οικονομικές ανάγκες που έχει ο κάθε μήνα, εκτός από τα γνωστά που έχουμε είναι και λογαριασμοί που έχει ο κόσμος, υπάρχουν ακόμα άλλα τόσα έξοδα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Από φυσιοθεραπείες, από βιταμίνε, που τα πιένε είναι μεσόγεση. Εγώ, εγώ τι θα τα παραγγέλω online online, γνωρίζω. Από Ινστιτούτο, ε. να έρθω 50 ευρώ. Η Μαλβίνα για να σε βοηθήσει να ετοιμαστεί. Η Μαλβίνα είναι η βοηθό μου. Δηλαδή, εγώ εργάζομαι για να υπάρχω. Ε, Φέτο το καλοκαίρι έχω αγοράσει έναν κοκκινάδι, αλλά ένα δεν το πέτυχα. Σε όμως έπιασα εγώ από φαρμακείο. Όχι, είναι νερός. Έπιασα oh. ακόμα ένα για να μου φέρουν σπίτι τα φάρμακα για την μου. Να έτσι Οπότε, ε, πολλές οι ανάγκες. Εμένα να κάνω μου το δώρο, Μαριάννα μου. Αχ, θέλω κι εγώ να μου κάνω δώρα. Κάντε δώρο στην Μαριάννα. Είμαι πρόθυμη να μου κάνετε δώρα και να τα διαφημίζω κι εγώ. Όχι, για διαφημίσεις μου το το δώρο. Όχι, εγώ όχι, δεν θέλω να γίνω influencer. Ξέρω και τι ρόλο βαρούν οι influencer. Λάκα γκάμνο, το είπα για ε, να σου Ναι, κολούν, ξέρω, ναι, ξέρω, 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 ξέρω. Ήθελα να πω γιατί είμαι στενοχωρημένη. Ναι, πέμα. Να Στον χώρο του ακτιβισμού πλέον, για μένα τα πράγματα τη αναπηρία είναι ξεκάθαρα. Ξέρω πολύ καλά και ποιοι θέλουν να εκλεγούν βουλεύτριε μεθαύριο. Και επενδύουν σε αυτόν και αποφεύγουν τι συγκρούσει ενώ παρουσιάζονται ω επαναστάτριε και επαναστάτε. Διότι όταν βγαίνει λειτουργό προχτές για τα μωρά που δεν έχουν συνοδεία α, στο σχολείο, τα μωρά με αναπηρία, και λέει α, είναι θεμητό να έχουμε ένα συνοδό για τρία μωρά, διότι την ώρα που το ένα μωρό θα πάει να κάνει α, λογοθεραπεία, αν το άλλο μπορεί να κάνει ξέρω εγώ, αλφαβητισμό κτλ., δεν χρειάζεται να είναι ο συνοδό και ήμουν καπω. Είναι οργανωμένο το κίνημα αυτό για τα παιδιά ε, Δεν ε, παρεμβαίνω Τώρα δεν μιλάς ναι. για έναν οργανωμένο κίνημα γονέων για παιδιά με συγκεκριμένα αναπηρία Με όλε τι αναπηρίες και το σύνοδο στο σχολείο Και ήδη λένε είναι εντάξει μία συνοδό για τρία διαφορετικά παιδιά επειδή έχω εργαστεί Δεν, δεν αντέδρασαν Θέκλα το να μην αντιδράς όταν ακούσει κάτι τέτοιο Δηλαδή το μωρό σου το μωρό σου που δεν ταράσει πόδι και χέρει. Δεν θέλει συνοδόν την ώρα που πιένει και κάνει λογοθεραπεία και δέχεσαι που τον λειτουργό να λέει τον το πράγμα. Επειδή Ξέρεις έχω Ξέρεις εργαστεί... πόσο τους έχω μελετήσει. Ε, δεν αντιδράς. Γιατί δεν αντιδράς. Γιατί δεν συγκρούεσαι. Έχω εργαστεί Επειδή... για τρία χρόνια στην ειδική εκπαίδευση και τα περισσότερα παιδιά τα οποία χρειάζονται συνοδόν, ο συνοδό πρέπει να είναι συνέχεια μαζί του. Εξατομικευμένος προσωπικός. Ναι, ναι, ναι. Ένα συνοδό για κάθε παιδί. Δεν μα υφέρει να συγκρουστούμε πότε έχουμε εκλογέ. Να ξέρω να του παρακολουθώ. Ποιο θέλει να του το ξέρω πλέον ο καθένα τι θέλει. Ξέρω. Στην περίπτωση μου, εστιμβαίνει γιατί δεν έχω καμία τέτοια ανεπιδίωξη. Το που επισκέφτηκα για καταγγελία την και είδα πώς λειτουργεί η Βουλή, θα το πω κυπριακά, ανακάτσασα. Συχάθηκα σε στην Δημοτική. Ναι, και του το είπα. Είπες τους ανακάτσασα. Τους έβαλα και τη φωνή, να ξέρεις. Δεν θα ξεχάσει κανεί την ομιλία μου για τα ζωικά απόβλητα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στη Βουλή. Είσαι... Διπλωμένη με επεισόδιο. Μπήκα και του έβαλα τι φωνέ. Του είπα ότι ντρέπομαι και έφυγα και δεν ξαναπατώ πόλη. Είσαι και μέλο τη παράλληλη βουλή όμω, δεν είναι. Ήμουνα. Ε, τελείωσαν και αυτέ άδοξα γιατί δεν είχαν πρόθεση οι άνθρωποι που ήταν μέσα να κάνουν ουσιαστικό έργο. Επειδή πάντοτε δεν μπορούν να συγκρούσουν, καταλαβέ. Είναι αυτό. Δεν μπορούν να συγκρούσουν. Πρέπει να τα πηγαίνουμε καλά με όλου, Ρεσιθέκλα. Είμαστε Κύπρο, μια οικογένεια μέσα από ένα μεγάλο κρεβάτι να τελειώνουμε. Τροπή. Σε μην Σε Έχω την εντύπωση ότι. Εκρήγαν είμαι. Όχι, Εκρίνη. ότι δεν είναι καν κρεβάτι. Δεν να είναι καλύτερο που Δεν είναι καν κρεβάτι, γιατί το κρεβάτι θέλει ψυχή. Μπορεί να είναι στα όρθια. Μπορεί να είναι κάτι έτσι. Μπορεί να είναι σε πια δεν τουαλέτα. Διεκπαιρεωτικό θα είναι, χωρί ψυχή. Να τα Μας Όπω τα γιώνουμε με ούλα σε τον τόπο. μια συνέντευξη. Για ο σεξ και την αναπηρία. Την αναπηρία είναι και το σεξ. Ναι, και και το, το δικαίωμα. Το δικαίωμα και το το, θα το κάνουμε, ναι. Το δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρία στο σεξ. Το οποίο είναι, <σχ> είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν τίθεται. Όπω ναι. θα έπρεπε να αντίθεται. Το δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρία στον έρωτα γενικότερα, όχι μόνο στη ναι. σεξουαλική πράξη. Το δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρία στι σχέσει, στη διεκδίκηση του συντρόφου, είτε είσαι άνδρος, σε άντρα, γυναίκα, το δικαίωμα εσύ. των ανθρώπων με αναπηρία στην ερωτική ζωή. Είναι ανύπαρκτο. Συμφωνώ μαζί σου και ναι, σου το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν το πρόσεξε. Σου στείλα έναν κανάλι που είχε ένα ζευγάρι. Το είδε. Τους... Ναι, το είδα. Ξέρεις πόσο μπούλινγκ δέχονται στα κοινωνικά δίχτυα. Είμαι σίγουρη. Εσύ που το είδες, είδες δύο ανθρώπους που προσποιούνται ή δύο αυθεντικούς ανθρώπους. Είναι αυθεντικοί. Ναι. Α, οτιδήποτε αυθεντικό δέχεται μπούλινγκ στην εποχή μας. Είναι όλα που δέχονται μπούλινγκ στην εποχή μας. Α... Τα πάντα. Γιατί υπάρχεις. Ναι, Δεν θα τα να υπάρχεις. Ναι, ναι. Οτιδήποτε βγει προ τα έξω δέχεται μπούλινγκ. Τα πάντα, τα πάντα. Ναι, ναι, είναι αλήθεια το που λέει ο Λούκα. Από ενή άποψή μου και για τα social. Προσωπικά θεωρώ ότι τα social media, παρότι τα χρησιμοποιώ και είμαι ακτιβιστρία των social, είναι η, η ρωμαϊκή ε, αρένα. Αρένα. Άρτους και θεάματα αυτού. Ναι, ναι, τίποτε άλλο. Ε, έχει μετατοπιστεί ο χώρο. Δηλαδή, αν ζούσε τον Παχτήν σήμερα, θα έγραφε για το χωροχρόνο των social media. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι η ανθρωπότητα επαναλαμβάνει τις μορφές λειτουργίας της με α, ανανεώνοντας μόνο το τυπικό κομμάτι, το ουσιαστικό νόημα. Το μέσο. Το μέσο, αλλά και ναι. το περιεχόμενο. Με το ίδιο και αρκετό hate speech για ηλικία ναι. και ναι. για φίλο, για διαφορετικό, ναι. για τα πάντα. Δηλαδή... Ναι. Δηλαδή... Ναι. δηλαδή, τώρα εσύ θέλεις να πεις ότι μια 45 ρόνι ρεύκεται ότι είναι να κάνει σχέση, είναι σε φάση. Ναι, δεν εννοείται τούτο. Με χρειά. Σε χρειά. Για τους νέους ε, τοξικούς της εποχής που εμπολεί. Ε, είναι Εγώ αυτοί που γράφουν πω, στα social. Ε... Εγώ που στην πω... παντίνο ότι είναι γριά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, Μα πρέπει να έχει και ένα χρόνο παραπάνω που απέχω που τα πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πολύ συνειδητά. Δηλαδή ακολουθώ κάποιους ανθρώπους όπως εσένα Μαριάννα που σε έχω με αστέρι για να βλέπω τις δημοσίευσεις σου και έχω βγει και από τις ιστοσελίδες μου. Like <laughs> ε, βγήκα γιατί ο Λάκη και κι εγώ πήγαμε πολλά ραντεβού και είδαμε ότι... <laughs> <laughs> είδατε, τι είδατε, Θέκλα ή ότι είναι έναν ορθολόγιο προβληματικό πε περιπτωσίων. Πε λοιπόν, είναι, 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 ένα, μεγάλο πάρτι. Ε, διασκεδάσαμε αρκετά, γελάσαμε, είναι βγήκα με. δεν ε... θα βγούμε ραντεβού, δεν υπάρχει λόγος. Με το ανέκδοτο θα... ρώτησε, κονόμαστε στη μέση του ραντεβού και λέγαμε νολάκι και εγώ βαρεθήκαμε. Περιθώνες να σας πω ότι είμαι μπλοκαρισμένη από την πλατφόρμα του Tinder. Δεν <laughs> έχουν κάνει πολλά report ότι αυτή βάζει στο ραντεβού, αρχίζεται και φεύγει. Η αλήθεια όμω είναι. Έναν ο... άνθρωπο με ψυχή θέλω. Θέλει. Κοίταξε, δικαιούσε να θέλει. Τούτον Έχει το σημαίνει ότι δουλειά. είναι να τον έβρω. Ναι, αγάπη μου, αλλά αυτό μου είπε προηγουμένω είναι για τον ηλικιακό ρατσισμό, μου είπε ο Λουκά, για τον σεξιστικό ρατσισμό, για όλα αυτά. Που σου λέει ε, δικαιούσε. Ε, δικαιούσε. Ε, δικαιούσε. όχι με γραία. Όχι, είμαι και πασά. Κοντρί. Γραία. Έθανα. και αναπηρή. Δηλαδή, πώ θα ένα άντρα στην παρουσία μου. <laughs> Λα, <Φιλά>, αναπηρία. <laughs> και ηλικία. Oh, δεν νομίζω να υπάρχει στην Κύπρο δεύτερο άντρα. Ξέρω ένα στη Ιρλανδία, Ζηλανδία. <laughs> Είχα ένα συγκάτοικο στην Αγγλία. Mm -hmm. Ναι, που. Ε, Αρέσκαν του έτσι κοπέλε να έχουν οι με, ναι. Οι μεγάλε όμορφε γυναίκε, big beautiful women λέγεται στα αγγλικά αυτό. Ναι, είμαστε ναι, η Μαριάννα ναι. και εγώ. Η ναι. Μαριάννα και εγώ είμαστε big beautiful women. Πολύ ωραία, δεν το γνώριζα. Είμαστε big beautiful είμαστε big, women. Μπο... Τούτο έκαναν bowling... μπούλινγκ τι άλλε μα τι συγκατοικού οποία ήταν επαγγελματία χορεύτρια. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν για όλα τα γούστα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Γούστα δόρια. Το θέμα είναι όμως ότι η Κύπρος είναι μία μικρή χώρα με πολύ λίγο πληθυσμό. Ναι. Τα πιο ανοιχτά μυαλά έχουν μεταναστεύσει. <σχεδιά> <σχεδιά> ναι. Είναι κάπως όπως το χωριό της μάνας μου, το οποίο ήταν ένα ναι. χωριό που... Τα υπόλοιπα έχουν παντρευτεί και ε, ε, από εκεί και ναι. πέρα μένει ε, αυτό που μένει, στο Tinder το χωριό τη μάνα μου φημιζόταν ότι έβγαζε μπίτε και λοιπά και λοιπά. Σε κάποια φάση όλοι αυτοί που είχαν ποιητικέ διαθέσει δεν μετανάστευσαν από το χωριό. Οπότε δεν έμειναν αυτοί που δεν είχαν ποιητικέ διαθέσει. Τρόπον την το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τη χώρα μα. Έκλα, ούτε εγώ θα ήμουν στην Κύπρο αν δεν είχα την αναπηρία να το ξέρει το Οκ. Okay. Θα ήμουν και εγώ άλλο. Με ποιον Φυσικά, τρόπο ναι. είναι η αναπηρία. Η αναπηρία σε αποτρέπει από το να μεταναστεύσεις. Όχι, έχω δημιουργήσει έναν πλαίσιο προστηρικτικό. Ο Λούκας ξέρει πάρα πολλά καλά που μου επιτρέπει να με τα για δύο... που δεν θα μπορούσα να το χτίσω εύκολα σε μια μεγάλη χώρα. Mm. Α, με προστατεύω με αυτόν τον τρόπο λόγω του ότι είναι το δίκτυο που έχω χτίσει... τα α, τελευταία δέκα χρόνια για την υποστήριξη της υγείας μου πάρα πολύ Uh, στενά συνδεδεμένων και λειτουργικών. Δεν θα μπορούσα, uh, νομίζω, εύκολα να έχω τέτοιου τύπου υποστήριξη σε μεγάλη χώρα. Λοιπόν. Λοιπόν. Αγαπώ είναι, σε. είναι ατέλειωτη η συζήτηση. Αγαπώσαι και σένα συζήτηση. γιατί μπορώ να μιλώ ελευθερά. Με τη Μαριάννα. η ε, Λουκάμος, έχουμε ξαναγνωριστεί διαζώσεις, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είναι, είσαι και εσύ για πρώτη φορά ε, με την εικόνα σου, με το λόγο σου στο κανάλι μας. Καλώ ορίσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στην εκδήλωση... η οποία θα είναι την 1η Οκτωβρίου, Σάββατο... η ώρα 7.30 στο Θέατρο Δέντρο... στην οδό Ενότητος 44 στη Λευκοσία. Θα μπει η φωτογραφία με την πρόσκληση στο βίντεο για τη διαμαρτυρία εντό αγωγικών τη δυστοπική εκδοχή από τη Μαριάννα Μπαφίτη με τους συντελεστέ που είμαι προηγουμένως. Για όσους βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τη μετάδοση από το social media της Νεόφυτος. Λουκά, αν μπορείς σε κάποια φάση να μου στείλει ένα email στο οποίο να μου βάλεις μέσα τα links από το... Ναι, από ναι, το social media ναι, ναι. για Φυσικά. να τα βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Και ε, θα το ανεβάσω και εγώ μετά στο κανάλι μας και κλείνουμε ραντεβού, Μαριάννα, για να κάνουμε μια συζήτηση περί σχέσεων, περί έρωτος, περί σεξ, περί αναπηρίας, περί. Κιλών. Περί όλων. Περί όλων. Πρώτην του Οκτώβρη διαμαρτυρία, όχι τυχαία, πρώτην του Οκτώβρη. Πρώτην του Οκτώβρη, ώρα 6. 7.30 και λε, δεν είναι τυχαία γιατί 1η Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία τη ανεξαρτησία τη Κυπριακή Δημοκρατία. Που γυρτάζουν Κάνουμε ε... σε αυτό. Κάνουμε σχόλια πάνω σε αυτό okay. με αυτή τη διαμαρτυρία τη συγκεκριμένη μέρα. Θέκλα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ σας για, ευχαριστώ, ευχαριστώ, για όλη την υποστήριξη. Θεωρούμε ότι είσαι η πιο αγαπημένη φίλη τη Νεόφητο και μα το έχει αποδείξει τόσα χρόνια τώρα. Χαίρομαι. Σε όλε τι διεκδικήσει, αγώνε, δράσει κτλ. Μα έχει πιστέψει εξ αρχή. Και το νιώθουμε για την αγάπη σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας πάρα ευχαριστώ πολύ. γιατί είναι χρήσιμα πολύ και για μας το να ακούμε τις δικές σας τις... Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε βοηθάει τους ανθρώπους να κατανοήσουν αλήθειες τις οποίες άμα τις κατανοήσουμε θα αποκτήσουμε περισσότερη αστική παιδεία. Θα τα πούμε σύντομα. Φιλιά. Ευχαριστούμε. Γεια Γεια. Bye.